είναι στη φύση μας να αναζητούμε τις αξίες που μας δένουν, προσφέροντάς σας απλόχερα τα πιο φρέσκα, τα πιο ποιοτικά. Κάθε μέρα και φρέσκα και αλφα-μέγα. Καλά, Νικόλα μου, εσύ. Πολύ καλά, ρε. Σήμερα το Αγίου Βαλεντίνου. Φόρεσα και εγώ το μπλουζάκι μου γράφει Λαβ. Ναι, ήσουν η μόνη που έβλεπα από μακριά, λέω εγώ τι κόκκινο έχει, μετά βλέπω το Λαβ. Ναι, κόκκινο κραγιό. Κόκκινο κραγιό, ναι. Έχουμε αρκετά κόκκινο. Ότι σήμερα δεν είναι μόνο για τους αγαπημένους μας συντρόφους κτλ. Είναι Λαβ, είναι για όλα τα πράγματα. Για ένα αγαπημένο σήμερα είναι η μέρα των ερωτευμένων. Νομίζω ότι πάει για όλους. Σήμερα είναι, να εδώ, Λαβ. Έτσι. Σήμερα είναι η μέρα των ερωτευμένων, ρε Νικόλα μου. Δεν είναι για συναδελφική αγάπη και αδερφική αγάπη και όλα αυτά. Είναι η μέρα του έρωτα. Κοίτα, αυτή είναι καθημερινά η μέρα του. Α, εντάξει. Αν είσαι ερωτευμένο, είσαι κάθε μέρα του. Σωστό, γι' αυτό. Δεν είσαι μόνο φορά το χρόνο. Ο Θεόδωρος μας ήδη κάνει το γύρο με τα marshmallows εδώ που μας έχει φέρει η Γεωργία. Γεωργία μου, να είσαι καλά. Πώς σε βρίσκουμε στο Facebook, Γεωργία μου? I love handmade by Γεωργία, έτσι που μας έχει κάνει όλη την υπέροχη διακόσμηση και την ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, Νικόλα μου, βλέπω εδώ έχει ήδη προετοιμάσει τη σοκολάτα μας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία παίρνουν λίγο χρόνο να γίνουν. Τα υλικά είναι πολύ εύκολα. Η διαδικασία ακόμα πιο εύκολη. Θα δείξουμε έτσι μερικά tips για το πώς να το φτιάχνουμε. Τώρα αυτό έχει λιώσει ή έχεις βάλει και λιωμένη φουντουκόπαστα? Όχι, δεν έχω βάλει καθόλου φουντουκόπαστα. Είναι δύο είδη σοκολάτα, σοκολάτα γάλακτος και σοκολάτα πραλίνα. Όταν λέμε πραλίνα εννοούμε τη σοκολάτα που, η οποία γίνεται με βάση το φουντούκι και το κακάο. Πολύ ωραία. Έχει το άρωμα του φουντουκιού. Λοιπόν, για να δούμε τελικά μας. Θέλουμε λοιπόν για να φτιάξουμε αυτόν το υπέροχο ζεστό μους σοκολάτα, θέλουμε τα ακόλουθα υλικά. Θέλουμε 4 αυγά και 4 έξτρα κροκάδια αυγού. Κροκάδια αυγού. Είναι μεγάλη, βλέπεις ότι η ποσότητα είναι μεγάλη. Άρα θέλουμε 8 αυγά, τα 4 κροκάδια θα χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Μισό φλιντζάνι κρύο νερό, μισό φλιντζάνι ζάχαρη, 2 φλιντζάνια σοκολάτα γάλακτος, 2 φλιντζάνια πραλίνα, 2,5 φλιντζάνια χτυπημένη κρέμα και φράουλες για γαρνιτούρα. Απλά τα υλικά μας, λίγα, αυτά είναι. Ακριβώς. Έχεις ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Ανακατεύοντας, έχω βάλει τον Ben Marie, για όσους δεν γνωρίζουν, σημαίνει ότι τοποθετούμε μια κατσαρόλα με νερό, το οποίο μας δίνει σιγά σιγά θερμοκρασία στο σκεύος μας. Μ' αρέσει πολύ αυτό το εξάρτημα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλειο. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να δείξουμε πώς να φτιάξουμε ένα μους. Θα ξεκινήσουμε γιατί χρειάζεται έτσι κάποια διαδικασία. Ο λόγος που μπαίνει το κρύο νερό, το οποίο γράψαμε στη συνταγή, είναι για να μην πάρουν άμεση βράση τα αυγά μας και να κόψουν, που λέμε. Άρα χρησιμοποιούμε το νερό για να ρίξουμε τη θερμοκρασία. Έχω ρίξει μέσα το νερό, τη ζάχαρη, τα αυγά και τα κροκάδια. Έχω φέρει τη μισή δόση από ό,τι δώσαμε, για να φτιάξουμε έτσι μια σωστή διαδικασία. Αυτό που κάνουμε, θα χτυπήσουμε πάνω στον Ben Marie τα αυγά μας μέχρι να φουσκώσει. Η διαδικασία αυτή γίνεται για να παστεριωθεί το αυγό και να μας δώσει έτσι μια ωραία φρόδες υφή στο στόμα όταν θα φτιάξουμε τη μους μας. Θα χτυπήσουμε καλά καλά το αυγό μας. Χρειάζεται λίγη υπομονή εδώ για να χτυπήσουμε το αυγό μας. Να πούμε ότι ταυτόχρονα έχουμε βάλει τις σοκολάτες μας και έχουν λιώσει. Και θα πούμε και 2-3 tips για αυτή την συνταγή. Πολύ ωραία. Αν θέλουμε να τη φτιάξουμε και να είναι σε στερεά μορφή, θα προσθέσουμε μέσα φύλλες ζελατίνης. Εάν πάλι θέλουμε να είναι κρύο το μους μας και δεν θέλουμε να το απολαύσουμε ζεστό, θα το βάλουμε στο ψυγείο όταν θα πέσει η θερμοκρασία του, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί το μους μας. Έχω φτιάξει και τα δύο για σήμερα. Νικόλα μου, απλά εσύ χτυπάς το αυγό, σε ακούω, αλλά βλέπω και το χάρι ο οποίος πήγε να μιλήσει στο τηλέφωνο, να παίζει με έναν μπαλόνι. Ερωτευμένος. Ένα νέο που έχουμε να πούμε, εξελίξεις, Χριστιανά μου, πιάνουμε, καταλάβεις. Πέτω ρε χάρι μου, ότι χαϊδεύεις τον μπαλόνι και μιλάς έτσι για ένα νέο. Ότι είναι πρόκειρο, Χριστιανά μου. Δεν θέλω να κάνω εγώ φτωχός. Έχουν αφραντεύσει τα αυγά μας. Ναι, έχουν αφραντεύσει. Ταυτόχρονα έχουμε παστεριώσει κιόλας το αυγό. Δηλαδή ψήθηκε, ας πούμε. Ναι, σιγά σιγά με την χαμηλή θερμοκρασία που μας δίνει προς τα πάνω, συν το αυγό.
Θα χρειαστεί ακόμα ένα λεπτό το χτύπημα για να φραντεύσουν εντελώς. Και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Είναι εύκολη διαδικασία, δεν είναι κάτι δύσκολο. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Εννοείται ότι είναι το τέλειο επιδόρφιο για την ημέρα. Σοκολάτα με φράουλες. Το τέλειο επιδόρφιο. Ωραία. Σταματάω το χτύπημα. Τέλεια. Είναι σχεδόν έτοιμο το μείγμα μου. Το θα το σβήσουμε κιόλας στο μάτι, δεν χρειάζεται πλέον. Και θα πάω εδώ στο σανίδι. Mm-hmm. Αυτό που θα κάνω, θα πάρω τη σοκολάτα την οποία έχω γιώσει. Ναι. Και σιγά σιγά θα την διπλώσω μέσα στο μείγμα. Να πάρω μια μπετσετούλα γιατί καίει κιόλας. Θα την διπλώσεις, θα το δούμε τώρα τι σημαίνει. Ακριβώς. Ε? Θα δείξουμε τι σημαίνει ακριβώς διπλώνω. Θέλεις να κρατάω από πάνω τον μπολ? Ναι, αν μπορείς. Ναι. Είναι κάποια δευτερόλεπτα έτσι. Δεν καίγεσαι, ε? Όχι. Καλό αυτό. Γιατί αν και εγώ σήμερα θα είχαμε πρόβλημα. Όχι, ούτε καν είναι ζεστό, τίποτα. Μια χαρά. Ωραία. Από κάτω είναι ζεστό όμως γιατί έρχονταν σε επαφή με το νερό. Όταν λέμε διπλώνουμε, σημαίνει ότι με μια σπάτουλα ζαχαροπλαστικής, χωρίς να βγάζουμε τη σπάτουλα από το μείγμα, ξεκινούμε και ανακατεύουμε κυκλικά. Αυτό που, ο λόγος που γίνεται αυτή η διαδικασία και δεν ανακατεύουμε είναι γιατί έχουμε αφρατέψει τα αυγά και αυτόν τον αέρα που έχουμε δημιουργήσει από τα αυγά δεν θέλουμε να το χάσουμε για να είναι το μους μας ωραίο και αφράτο όταν το γευόμαστε. Το τρώμε. Αυτό είναι το μους μας τώρα δηλαδή, τελείωσε. Θα έχουμε ακόμα μια διαδικασία εύκολη την οποία θα προσθέσουμε στο τέλος τη φρέσκα κρέμα που θα μας το κάνει ακόμα πιο ανάλαφρο και πιο ελκυστικό. Ωραία. Για να καταλάβουμε ότι τα μείγματα μας έχουν ενωθεί, θα δεις ότι σε λίγο θα έχουμε ένα ωραίο σοκολατένιο μους που θα είναι ενιαίο. Δεν θα βλέπουμε δηλαδή καθόλου άσπρο από το μείγμα το οποίο αφρατέψαμε. Να επαναλάβουμε ότι επειδή κάποιοι μπορεί να πούν ότι είναι αυγά και τα λοιπά, με τη διαδικασία που έχουμε κάνει, έχουμε ψήσει το αυγό στη θερμοκρασία που χρειάζεται για να αποφύγουμε οτιδήποτε κινδύνους από χαλασμένο ή οτιδήποτε μας φοβίζει. Ή το να μην έχει ψηθεί καλά το αυγό. Ακριβώς. Τέλεια. Βλέπεις ότι σιγά σιγά περνεί το σοκολατένιο το χρώμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο και πρέπει να σταματήσουμε το δίπλωμα του αυγού όταν όλο το μείγμα μας θα είναι ωραίο σοκολατένιο. Είναι σχεδόν έτοιμο. Θα βάλεις εδώ μέσα το μείγμα ή τη φρέσκα κρέμα? Τη φρέσκα κρέμα στο πρώτο άρα μείγμα. Θα το βγάζω, Νικόλα μου, ή θα το χτυπήσεις κι άλλο? Όχι, όχι, όπως είναι. Να πούμε ότι έχουμε δώσει στα υλικά έτοιμη τη φρέσκα κρέμα, δηλαδή χτυπημένη φρέσκα κρέμα. Θες βοηθειά? Το βγάλα. Μπράβο μας. Εγώ την έχω χτυπήσει όπως είχαμε δώσει και στα λιγά από πριν για να κερδίζουμε και χρόνο γιατί χρειάζεται και λόγω θορύβου κιόλας γιατί ήδη κάναμε αρκετό με το blender μας. Εντάξει, η φρέσκα κρέμα είναι εύκολο να τη χτυπάμε μέχρι να πήξει. Ακριβώς, μέχρι να γίνει παχύρευστη. Ναι. Προσέξουμε να μην μας κόψει η φρέσκα κρέμα. Κόβει αν τη χτυπήσουμε παραπάνω από το κανονικό. Ένας τρόπος, εάν είναι λίγο βαριχτυπημένη η φρέσκα κρέμα, για να το σώσουμε, είναι να προσθέσουμε λίγη κρέμα χτύπητη μέσα και να το ανακατέψουμε ξανά. Να το χτυπήσουμε ξανά με το μίξερ. Ακριβώς. Μου έχει πει έναν κόλπο η αδερφή μου ότι όταν χτυπάμε φρέσκα κρέμα πρέπει να είναι πάντα παγωμένη από το ψυγείο κατευθείαν στο μίξερ. Καλή συμβουλή. Όντως, όχι θερμοκρασία δωματίου. Όχι. Παγωμένη. Και αυτό να εξηγήσουμε και γιατί συμβαίνει. Γιατί όταν είναι παγωμένη, χτυπώντας με το μίξερ, δεν φτάνει να πάρει θερμοκρασία η φρέσκα κρέμα και μένει κρύα. Ωραία. Είναι ένας από τους λόγους οι οποίοι χρειαζόμαστε να είναι παγωμένοι. Βλέπεις ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει να παίρνει ένα βελούδινο χρώμα σοκολάτας γάλακτος. Αυτό έχει να κάνει γιατί προσθέσαμε τα αυγά, βάλαμε τις σοκολάτες μας, αλλά στο τέλος το τελειώσαμε με φρέσκα κρέμα. Πολύ ωραία. Ωραία. Θα ανακατέψουμε σιγά σιγά έτσι να διαλυθούν και τα τελευταία κομματάκια της χτυπημένης κρέμας. Όπως είπαμε, δεν το ανακατεύουμε όπως ανακατεύουμε ένα φαγητό, αλλά το διπλώνουμε. Παίρνουμε σιγά σιγά και από τις άκρες. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Να το επαναλάβουμε. Αν το μους μας θέλουμε να είναι πιο σταθερό, θα προσθέσουμε φύλλα ζελατίνη στην ώρα που χτυπάμε τα αυγά και έχουν αφραντέψει. Μετά θα προσθέσουμε φύλλα ζελατίνη για να γιώσουν, μαλακωμένα φύλλα ζελατίνη. Ή θα το βάλουμε στο ψυγείο για 6-7 ώρες για να σφίξει όπως το έχω κάνει αυτό. Βλέπεις, είναι το ίδιο ακριβώς μείγμα. Δεν το αναποδογυρίσω. Δεν φεύγει. Θα φύγει μόνο η φράουλη. Δεν θα φύγει.
Ναι. Έχει σταθεροποιηθεί. Ναι. Από το ψυγείο. Ωραία. Ένας όμορφος τρόπος, εφόσον έχουμε και μια έτσι ιδιαίτερη μέρα σήμερα, να σερβίρουμε, θα είναι σε ένα ποτήρι. Να το ετοιμάσουμε λίγο πριν. Θα βάλω για όλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα μου. Να δείξουμε και τη γαρνιτούρα του έτσι, να γεμίσω ακόμη έναν και να δείξουμε και τη γαρνιτούρα. Είναι ωραίες οι φράουλες τώρα αυτήν την εποχή, έχουν ξεκινήσει να είναι. Ναι, σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν ωραίες φράουλες, εντάξει, λόγω και του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, κάποιοι πίεσαν να βγουν λίγο έτσι πιο γρήγορα. Έχω φέρει φράουλες με το κλονάρι, για να μπορούμε να βουτάμε κιόλας η φράουλα και να τρώμε από μέσα. Θα κόψω ελαφρώς η φράουλα έτσι προς τα κάτω. Πολύ ωραία. Και θα τη βάλω στην άκρη του ποτηριού. Τέλεια, Νικόλα, ένα ωραίο ζεστό μους, το οποίο μπορούμε να σερβίρουμε σε ποτήρι. Θα κάνουμε τη διαδικασία και μετά υπόλοιπα και σιγά σιγά θα σας κεράσω σε λίγο. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε.